Από περισσότερα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω για αυτό που μου είπατε εσείς και θα το πω, αλλά εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι μου λέτε θα το κάνω. Μη με πιέζετε. Δεν μπλοκάρω. Νομίζετε ότι επειδή έχω φιλική σχέση με την Ελένη θα το πω? Μένα η Ελένη είναι φίλη μου και ξέρω ότι αυτό το κάνει από την καρδιά της. Εντάξει, λοιπόν. Εστάλει ένα δελτίο τύπου με πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες της Ελένης που ξεκινά αυτή τη Δευτέρα στη μία ακριβώς στον τηλεοπτικό σταθμό που λέγεται Α και είναι η Ελένη μου. Και γράφει λοιπόν, αφού υπάρχει ένα δελτίο τύπου που στέλνει το κανάλι για το τι είναι αυτό το πρόγραμμα, υπάρχει ένα ιδιόχειρο σημείωμα της Ελένης Μενεγάκη. Ξέρω το γραφικό της χαρακτήρα, αυτό είναι. Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, κάποια πράγματα παραμένουν σταθερά. Η καθημερινή μας παρέα όλα αυτά τα χρόνια, πάντα με θετική διάθεση, χαμόγελο αλλά και αισιοδοξία για το μέλλον. Εδώ για το μέλλον το κρατάω γιατί έχει να κάνει με τον τηλεοπτικό σταθμό Α και τις άδειες. Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, η πιο απρόβλεπτη τηλεοπτική σεζόν, πολύ ωραία το γράφει, ξεκινάει για μας. Σας περιμένουμε και πάλι γιατί μαζί περνάμε πάντα καλύτερα. Μπράβο. Υπογραμμισμένα και κεφαλαία. Και έρχεται τώρα η κυρία Γκόλεμα. Γιατί μάλλον της έφτασε στο γραφείο της αυτό εδώ ακριβώς, το ιδιόχειρο σημείωμα της Ελένης και γράφει η Ντέμπη. Πεθαίνω. Αγαπητή Ελένη, σε ευχαριστούμε που επικοινώνησες μαζί μας ιδιοχείρος. Ο κόσμος, Ελένη, δεν αλλάζει απλά. Έχει γίνει το έλα να δεις και να μην το γνωρίσεις που ζεις να έρθουμε κι εμείς. Ίσως εκεί να έχει και άδεια το κανάλι σου. Πράγμα πολύ ευχάριστο. Χαιρετισμούς στην υπόλοιπη παρέα που ζει, στον κόσμο, μια συγκεκριμένης μάρκας τσιγάρων που λέει Ντέπη, επίσης φιλικά Ντέπη Γκόλεμα. Η Ντέπη στην υπογραφή της βάζει και το φιλικά. Η Ελένη την υπογραφή της. Αυτά. Τώρα γιατί θέλετε όλο αυτό να το σχολιάσουμε, δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι προσχολιασμό όλο αυτό? Είναι προσχολιασμό. Σκέψου. Είναι σε σχέση με αυτά τα θέματα που έχει επικαιρότητα και που όλοι οι άνθρωποι καθημερινά έχουμε ανάγκες πολύ ουσιαστικές. Πολύ απλό. Είδες την πιμποτζάκι στο Είδα βίντεο. Την πιμποτζάκι. Γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχει και ανθρωπιά παρά την κρίση. Λοιπόν, κάτι κοντά είναι αυτό από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Η Ελένη φταίει για όλα. Όχι, θα σου πω κάτι πολύ απλό. Θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό, Ζήνα. Μένει, α πούμε, παραδείγματο χάρη στην Αμφιάλη. Έτσι. Ο άντρα σου είναι άνεργο. Έχει να πληρώσει σήμερα το πρωί ένφια, την τελευταία δόση τη εφορία που λήγει σήμερα και γενικά δεν έχει λεφτά. Έχει και δύο παιδιά άνεργα. Και διαβάζει ότι ο κόσμο αλλάζει. Και ελάτε εδώ πέρα με κέφι και αισιοδοξία. Αυτό το πράγμα δεν θα σε εκνευρίσει? Θα σε εκνευρίσει. Αυτό το πράγμα λέει. Μισό λεπτάκι. Ποιο πράγμα θα σε εκνευρίσει? Σε έναν κόσμο κάποια πράγματα παραμένουν σταθερά. Δεν μπορεί με έναν απρόσωπο τρόπο, όπω είναι ένα ιδιόχειρο σημείωμα, να επικοινωνεί. Ότι ο κόσμος αλλάζει, ότι ελάτε εδώ έχουμε κέφι και αισιοδοξία και να τα βλέπεις τα πράγματα από μία απόσταση. Όχι, είμαι ο αυριανός πρωθυπουργός αυτής της χώρας και θα σας αλλάξω εγώ τον κόσμο. Να βλέπεις τα πράγματα από μία απόσταση. Αυτό είναι άσχημο. Εγώ θεωρώ μπαίνει στο... απόσταση, ρε παιδιά. Υπάρχει απόσταση είναι από τον κόσμο. Είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Εγώ έτσι το βλέπω σαν ψυχολόγος. Ναι, δηλαδή βλέπεις κάπου εσύ το κακό. Νομίζω ότι όλοι εσείς που είστε στη τηλεόραση και στο σπίτι μας, καλείστε να μην μας γεμίζετε μιζέρια και απεσιοδοξία. Καμία αντίρρηση. Αλλά δεν μπορείς να φαίνεσαι κιόλας ότι είσαι, ζεις ένα διαφορετικό σύμπαν και ότι συμπεριφέρεσαι σαν κάτι, ας πούμε, ψευτοπροφήτες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και προσφέρουν γαλήνη, ναι, ακουμπώντας το χέρι τους. Λοιπόν, άκουσε με λίγο, γιατί αισθάνεσαι. Εγώ θα είμαι σκληρή σε αυτό το κομμάτι και θα είμαι αληθινή. Αυτό είναι το δικό μου Ευαγγέλιο, αυτός ο κύβος εδώ που γράφει αλήθειες. Λοιπόν, για το ότι φτάσαμε ως εδώ, δεν φταίει η Ελένη. Για το ότι οι γυναίκες τηλεθεάτρες το μεσημέρι επιλέγουν την Ελένη, δεν φταίει η τηλεόραση γι' αυτό, ούτε και η Ελένη. Εσύ που το επιλέγεις λοιπόν να το βλέπεις, γιατί αυτό έχεις ανάγκη να δεις εκείνη την ώρα, είσαι εσύ που κάνεις τάση. Εικόνα σου είμαι, κοινωνία και σου μοιάζω. Εάν μου δείξεις ότι κάτι διαφορετικό θέλω να δείξω στην τηλεόραση, θα σε ακολουθήσω. Και μπορεί να το ακολουθήσει και η Ελένη, και εγώ και ο καθένας. Αν εσύ είσαι χαρούμενος γιατί θα κερδίσεις ένα δώρο, δες την Ελένη. Αν δεν είσαι χαρούμενος, δες τη Ζήνα. Αν θες, δες τη Λαμπύρη. Αν θες, δες τον Παπαδάκη. Έχει πολλά το τηλεοπτικό μενού.
Το ότι την επιλέγει όμως έχει το δικαίωμα να στείλει και αυτό και να πει σας ευχαριστώ γιατί όχι, είπα... την επιλέγει, έχει την ευθύνη να μην στείλει αυτό. Έχει την ευθύνη να βγει κανονικά με το πρόσωπο και να πει θα είμαι εδώ κοντά σας πάλι, να σας προσφέρω ένα χαμόγελο, να το επικοινωνήσει διαφορετικά αν θέλεις. Στους δημοσιογράφους το έστειλε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι επειδή λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο η επικοινωνία, ότι αυτό πηγαίνει στον κόσμο. Δεν πηγαίνει στους δημοσιογράφους, στους δημοσιογράφους πηγαίνει για να πάει στον κόσμο. Για τον κόσμο γίνονται όλα. Δεν γίνονται για τους δημοσιογράφους. Μήπως μας πει η Ιωάννα καλύτερα να έχουμε δεν ξέρω, έχει όντως λέει κάτι... Εντάξει, είναι διχασμένος ο κόσμος. Καταρχήν να ευχαριστούν για την άμεση ανταπόκριση. Λένε ότι θέλουμε και εμείς να πάμε στον κόσμο της Ελένης, πείτε μας τη διεύθυνση. Ελένη, θέλω και εγώ να έρθω στον κόσμο σου, αλλά πλήρωσέ μου τον έμφυα. Η κυρία Γκολεμά πάντα ορίστε. Δυνατή. Στα λόγια μου έρχονται. Θα στέλνω και εγώ μήνυμα. Αυτά και ευχαριστούν πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Εντάξει, είναι και κάποια που με την κυρία Γκολεμά δεν τα πάνε και πολύ καλά. Εντάξει, χωρίς να... Διχογνωμία, σεβαστό. Χωρίς να την βρίζουν, αν κάτι λέγεται να το πούμε. Γιατί είναι η άλλη πλευρά. Πώς λέμε την πλευρά της Ελένης, έλα να μου πληρώσει τον έμφυα και δεν λέμε την πλευρά εντάξει, της... Εντάξει, είναι πολύ σκληρό, δεν θα το πούμε. Αλλά σε γενικές γραμμές στηρίζουν την κυρία Γκολεμά. Εντάξει, αγαπούν και την Ελένη. Είναι μισές-μισές οι γνώμες του κόσμου. Ωραία. Λοιπόν, εγώ το... πες κάτι και το σταματάω, γιατί έχουμε πολύ σοβαρότερα εγώ θέματα. Εγώ βλέπω τα γραμματάκια τους ότι μοιάζουν αρκετά των δύο κυριών. Η μία γράφει με το παλιό, πολιτονικό. Η γραμματολόγος. Η μία γράφει με το πολιτονικό. Ξέρω, έχει μωρά, μείνει... γραφολόγος, ξέρω. Έχει μείνει πίσω λίγο, είναι με το παλιό, με περισπωμένη και τα λοιπά, της κυρίας Γκολεμά, τα έχεις δει. Της Ελένης είναι με το νέο... τρόπο γραφής που ξέρουν θέλει όλοι να δώσει έμφαση στο ζει, αγάπη μου. Έτσι. Δεν είμαι περισπωμένη. Τώρα θέλω να πω. Έλα τώρα, ντροπή σου. Γιατί? Είναι της παλιάς γενιάς. Τι λες, το πουζί έχει υπερισπωμένη. Αγάπη μου, έχεις με την Τέπη, έχεις πάει πουζού και να δεις τι ωραία περνάμε. Και αυτό δεν σημαίνει κάτι. Τι είναι, είναι η γυναίκα ότι είναι της παλιάς σχολής. Της παλιάς σχολής. Δηλαδή δεν είναι στο 1544, ούτε και ούτε η Ελένη πια είμαστε. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, κάποιοι δεν θέλουν να περάσουν τα 44. Όχι, κάποιοι δεν περνούν ποτέ τα 44. Και τα νιώθω στην καρδιά τους. Ρολά. Η Ελένη είναι πάντα κοριτσάκι. Ρολά σου, βγήκε το μπλα-μπλα από μέσα σου. Είναι πάντα κοριτσάκι. Με συγχωρείς πάρα πάρα πολύ και πολύ καλά έκανε η Ελένη και στείλε αυτό λοιπόν, το πρόστιμο. Λοιπόν, η Τέπη δεν βγαίνει στο τηλέφωνο. Εάν όλοι εμείς που βγαίνουμε στην τηλεόραση, δηλαδή το παίρνω και επί προσωπικού, που ζούμε στον κόσμο, δεν έχεις καμία μην σχέση, που... Σύρουλα, με την Ελένη Μενεγάκη. Έχεις άλλες αγωνίες, εσύ και όχι, εγώ και όλοι. Επειδή αφήνει υπονοούμενα για κανάλια που δεν παίρνουν άδεια η κυρία Γκολεμά. Θέλω να της πω ότι δεν αφήνει υπονοούμενο η κυρία Γκολεμά. Αφήνει απαντάει στην απρόβλεπτη τηλεοπτική χρονιά της κυρίας Μενεγάκη. Ναι, αυτό το ειρωνικό το ίσως εκεί να έχει και άδεια όχι, το κανάλι. Απαντάει, απαντάει στο ίδιο ακριβώς σημείο που έχει γράψει η κυρία Μενεγάκη για την. Βρε αθεόφοβη από κάτω εδώ που κάθεστε και παρακολουθείτε αποσβολωμένη αυτή την κουβέντα, με εκπλήσετε. Δηλαδή πραγματικά. Είναι δείγμα αυτή εδώ από κάτω τελικά. Λοιπόν. Είναι δείγμα. Σε λίγο θα έρθει ο Τσαλίκης και έχω πολλά να πούμε. Είναι και φίλος. Εγώ πάντως θα απαντήσω σε αυτό ότι η Ντέπη, επειδή την πήραμε στο τηλέφωνο για να βγει, ήταν ότι ήταν μια αυθόρμητη απάντησή της. Δεν θέλει κάτι άλλο να σχολιάσει επιπλέον και εμείς το δεχόμαστε αυτό. Και τώρα πάμε σε αυτό το θέμα που εγώ πιστεύω ότι αφορά πάρα πολύ τις μανούλες που έχουν το παιδάκι τους και που αύριο μεθαύριο μπορεί να τους κάνει αυτά που έκανε ο Χόρχε. Αμάν. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Ναι. Να κάτσουμε 5 λεπτά